έχω εδώ να παρουσιάσω 3 εκαθαριστικά, πολύ επίσημα, είναι από το taxisnet.gr, δεν αμφισβητούνται και αφορούν 3 περιπτώσεις πολιτών. Και οι 3 πολίτες αυτοί έχουν ένα εισόδημα 47.000 ευρώ. Ο πρώτος είναι μισθωτός. Ο δεύτερος είναι ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση. Και ο τρίτος είναι βουλευτής. Ας ακούσει λοιπόν ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει, γιατί αυτές είναι αλήθειες που δεν έχουν υποθεί ποτέ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Είναι αλήθειες που τις κρύβετε πολύ καλά, γιατί έχετε σοβαρούς λόγους να τις κρύβετε. Ο μισθωτός λοιπόν θα πληρώσει 9.000 ευρώ φόρο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση θα πληρώσει πάνω από 20.000 ευρώ φόρο. Ο βουλευτής πόσα θα πληρώσει, κύριε Υπουργέ? Γνωρίζετε τον αριθμό? Θα πληρώσει 2.000. Αυτό είναι απάτη και κλοπή, κυριολεκτικά. Αυτό είναι ένα έσχος. Όταν βγαίνει έξω ο κόσμος και όπου βλέπει βουλευτές φωνάζει κλέφτες, κλέφτες, εδώ τον δικαιώνεται απόλυτα. Και για να μην βγει κανένας καραγκιόζης, όπως είχαν βγει κάποιοι νεοδημοκράτες την άλλη φορά που είχαμε αποκαλύψει το σκάνδαλο με τους παχυλούς βουλευτικούς μισθούς, να μας αμφισβητήσει, καταθέτω εδώ στα πρακτικά. Τα στοιχεία είναι από το Taxisnet, είναι επίσημα, είναι μηχανογραφημένα στοιχεία, δεν επιδέχονται καμίας αμφισβητήσεως. Και για να το αναλύσω κιόλας, έχω εδώ το δικό μου εκαθαριστικό, από τις 47.000 ευρώ έσοδα το εξάμηνο, φορολογούνται πόσα? Μόνο τα 16. Τα υπόλοιπα 31 χιλιάρικα είναι εντελώς αφορολόγητα. Και τι απάτη έχει κάνει εδώ πέρα ο νομοθέτης? Μιλάει για επιτροπές έξοδα ενοικίου, επιδόματα γραφείου, επιδόματα κίνησης, κάτι αστιότητες, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Τι επίδομα κίνησης? Εγώ, όταν ήμουν στον ιδιωτικό τομέα τόσα χρόνια και έπρεπε να πάρω επίδομα κίνησης, πήγαινα στον εργοδότη μου με τα τιμολόγια από τα βενζινάδικα και του έλεγα: κινήθηκα τόσο, θέλω 200 ευρώ, μου δίνε κατά περίπτωση κάποια χρήματα. Εδώ ο βουλευτής δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Έχετε εφεύρει 1.002 αλχημίες. Με σκοπό να κλέβετε δημόσιο χρήμα.